Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι συντροφιά απόψε με μία ακόμη εκπομπή που θα συνεχίσει να τονίζει το αντίθετο της μεμψημερίας που υπάρχει γενικά στην κοινωνία μας. Πολλές φωνές μας λένε δεν γίνεται, ξεχάστε το. Εμείς όμως με τους καλεσμένους μας θα επιμένουμε να αποδεικνύουμε ότι στην Ελλάδα κι όμως γίνεται. Ο σημερινός μας καλεσμένος, ένας εξαιρετικός φίλος, ο Αλέξης Μακρής, αρχιτέκτον μηχανικός, θα δούμε με τη δράση του ότι επιβεβαιώνει το «κι όμως γίνεται». Αγαπητέ Αλέξη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο, και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και μεγάλη μου τιμή που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Είναι μια εκπομπή η οποία παντρεύει τον πολιτισμό με την ανάπτυξη. Έτσι θα την οριοθετούσα εγώ, γιατί η ανάπτυξη έρχεται μέσω του πολιτισμού και ο πολιτισμός προάγει και την ανάπτυξη από τις μεριές. Χαίρομαι για αυτή τη θέση σου και που βλέπεις έτσι το θέμα. Πριν μπούμε στην ουσία της κουβέντας μας, έτσι για να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας, πες μας δύο λόγια για σένα, για τις ρίζες σου. Από πού έρχεσαι, τι σπούδασες, με τι ασχολείσαι όλα αυτά τα χρόνια. Οι ρίζες μου, η καταγωγή του παππού μου είναι από την Τολοκαρνανία, από το Μεσολόγιο, από το ιστορικό Μεσολόγιο, που όπως το έχει επισκεφθεί κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογίου. Έτσι γράφει μια επιγραφή μπαίνοντας μέσα. Και από τη μεριά της μητέρας μου είμαι από την Κεφαλονιά. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα, συγκεκριμένα στον Πειραιά. Έχω ανέβει στα 10 μου χρόνια. Έχω περάσει από το Χαλάνδρι. Έχω πάει στην Κηφισιά στα 11. Και μετά η σταδιοδρομία μου ήταν οι σπουδές μου στο εξωτερικό, δουλειά. Και επέστρεψα το 1990 να υπηρετήσω 2 χρόνια ως αξιωματικός έφεδος στην αεροπορία. Οι σπουδές σου... Σπουδές μου ήταν στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, αρχιτέκτο μηχανικός, έβγαλα και την οικονομική σχολή, ασχολούμενος με τα οικονομικά, την λεγόμενη Μποκόνη. Έκανα focus, θα λέγαμε, στην ενέργεια, πάρα πολύ, στα ενεργειακά. Και... Ασχολήθηκες με το κομμάτι αυτό, δηλαδή, πέρα από την αρχιτεκτονική επιστήμη σου. Ναι. Πέραν των κατασκευών, γιατί μπήκα στο κατασκευαστικό κομμάτι, μετέβητα την εταιρεία μου, την μετέτρεψα σε Energy, γιατί από το 2011 και μετά, θα λέγαμε, μετά τον ερχόμο της κρίσης στην πατρίδα μας, αναγκαστήκαμε όλοι να γυρίσουμε σε πηγές οι οποίες δεν ήταν το αυτό που ξέραμε παλιά, το να χτίζουμε στο περιβάλλον. Ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και πολλές μορφές ενέργειας, πώς μπορούμε να παράξουμε ενέργεια πάρα πολύ φθηνά, με τρόπους οι οποίοι μας την δίδει το περιβάλλον. Αυτό το αντικείμενο το συνεχίζεις και τώρα σε σχέση με την ενέργεια. Βεβαίως. Και το 2016 του έδωσα υπόσταση ως αντικείμενο, φτιάχνοντας τη νέα οικολογική αρχή, την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ερυθρέας και Κηφισιάς Εκάλης, με έδρα στην Κηφισιά βέβαια, η οποία ασχολείται σε όλη την Αττική και πανελλαδικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, με στόχο πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη στροφή μας προς τις ανανεώσιμες πηγές που είναι και το μέλλον. Νέα οικολογική αρχή. Εξαιρετικός τίτλος και εμπνευσμένος. Δείχνει ότι έχει διάθεση να δημιουργήσει σε διαφορετικούς τομείς, πέρα από το θέμα της ενέργειας. Ή το καταλαβαίνω λάθος? Ακριβώς, καταρχάς οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις βασίζονται στο νόμο το 4019 του 2011 που η προηγούμενη κυβέρνηση που τον είχε θεσπίσει και που ήρθε να τον αντικαταστήσει η παρούσα κυβέρνηση με τον 4430 του 2016 που όλες εμάς τις τότε εταιρείες που είχαμε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ιδρυθεί μπήκαμε στη διαδικασία της μετάπτωσης. Οι σκοποί είναι πολλοί, οι δραστηριότητες μπορεί να έχεις πάρα πολλές. Εμείς έχουμε 2 κύριες και γύρω στις 5-6 διευθερεύουσες δραστηριότητες. Κινσέπ, είπες τη μορφή αυτής της εταιρείας. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια, γιατί είναι μια μορφή δράσης και δραστηριότητας που ακούγεται συχνά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πες μας λίγο για αυτές τις μορφές εταιριών, αν μπορούσαμε να τις πούμε εταιρείες. Ακριβώς. Αυτές οι εταιρείες είναι μία συνέχεια των ΚΙΣΠΕ που είχαν ξεκινήσει πιο παλιά, πριν το 2011, στις οποίες συμμετείχαν και οι τοπικές αυτοδιοίκησεις πρώτου και δεύτερου βαθμού ανάλογα, συνήθως οι Δήμοι. Τώρα με το 2011, τον προηγούμενο νόμο δηλαδή, ήθελαν να αποκλείσουν τους Δήμους να έχουν συμμετοχή, γιατί είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινοφελού σκοπού. Παραγωγικού σκοπού,
και τώρα με τον καινούργιο νόμο το 40-30 τον ενέταξαν σε δύο κατηγορίες, αυτές που έχουν βιώσιμη ανάπτυξη και αυτές που είναι για το κοινό συμφέρον, που προάγουν και προασπίζουν το κοινό συμφέρον, τις λεγόμενες ένταξεις, που είναι για ειδικές ομάδες πληθυσμού. Οι παραγωγικού σκοπού και τώρα λεγόμενες βιώσιμης ανάπτυξης είναι αυτές οι οποίες έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και έχουν σκοπό το κέρδος, ναι μεν, απ' την άλλη όμως δεν μπορούν τα κέρδη τους να τα χρησιμοποιήσουν είτε με τη μορφή μερισμάτων, είτε να τα αποδώσουν στους συμμετόχους, γιατί όπως είπαμε είναι σαν συνεταιρισμοί, έχουν περίπου τη διαδικασία των συνεταιρισμών. Βέβαια όλοι μας έχουμε μία συνεταιριστική μερίδα, άρα αυτό το πράγμα προάγει πάρα πολύ τη δημοκρατία και την ισότητα. Α, με ποια έννοια, πώς το εννοείς αυτό? Διότι στη Γενική Συνέλευση που γίνεται μια φορά το χρόνο, το κάθε μέλος έχει από μια συνεταιριστική μονάδα. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες μερίδες. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη μερίδα δεν μπορεί να έχει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακόμα και εγώ που είμαι πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής, για την οποία εκλέγεται κάθε 5 χρόνια έχει θητεία, η οποία θα είναι πενταμελής, τριμελής, εφταμελής, ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή έχει μια συνεταιριστική μερίδα η οποία ο καθένας δεν μπορεί να έχει περισσότερο από μία ψήφο. Μάλιστα. Μία μερίδα, μία ψήφο. Άρα έχουμε λοιπόν τη δημοκρατία, την αμεσότητα της δημοκρατίας και έτσι δίνουμε και ένα ακίνητρο στους πολίτες να συμμετάσχουν σε δημιουργικές διαδικασίες. Πέρα δηλαδή τώρα από τα άτομα που δημιουργήσατε αυτή την Κινσέπ, μπορούν να έρθουν και περισσότεροι πολίτες να γίνουν μέλη αυτής της, αυτού του συνεταιρισμού? Βεβαίως, γιατί είναι τοπικού χαρακτήρος. Μάλιστα. Ο τοπικός χαρακτήρας σημαίνει ότι ξεκινάμε γιατί έχει και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Όπως θα μιλήσουμε και λίγο πιο κάτω, ότι οι δραστηριότητες μια Κινσέπ δεν σταματάνε μόνο στο να βγάλει κάποια χρήματα. Και αυτά βάσει του καταστατικού τους, εδώ είναι η ιδιαιτερότητα, ότι το 35% το επιστρέφει στους εργαζόμενους τους ως μορφή μπόνους, το 5% το βάζει στο αποθεματικό και ένα περίπου 60% το δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το πλάνο των δραστηριοτήτων που έχει. Και ή με απόφαση της Δικούς Επιτροπής, όπως κάναμε εμείς, με δική μου πρόταση και ομόφωνα το αποφασίσαμε, να βοηθήσουμε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα και βιοποριστικό, αλλά και θέμα ευρέσεως δουλειάς. Δεν ξέρω αν θες τώρα να αναπτύξεις λίγο αυτή τη δράση σας. Ναι. Γιατί τη βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Μια συνεταιριστική ομάδα, συνεταιριστική εταιρεία, που πέρα από το κέρδος, που το ρίχνει πάλι μέσα στους σκοπούς, βοηθάει και κοινωνικές ομάδες. Τι δράσεις έχετε αναπτύξει? Μέχρι στιγμής, από το 2016 που ξεκινήσαμε, έχουμε 50 οικογένειες στο Δήμο Κηφισιάς Ερυθρέας Εκάλης και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς και της Ερυθρέας. Στηρίζουμε 52 οικογένειες και όχι μόνο με τρόφιμα αλλά και με δωροεπιταγές. Έχουμε συμπληθεί με κάποιους παραγωγούς με τρόφιμα τα οποία έρχονται και τους μοιράζουμε κατά τα διαστήματα. Αλλά έχουμε και μια ομάδα μέσα στην συνεταιριστική επιχείρηση αυτή, των γιατρών, οι οποίοι βοηθούν από μόνοι τους, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, από μόνοι τους με δωρεάν παροχή υγείας. Εθελοντές γιατροί δηλαδή. Εθελοντές μέσα από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους. Είναι άνθρωποι που έχουν ενεργοποιηθεί και είναι αξιόλογα άτομα. Δεν είναι το κομμάτι μόνο στο να παράξουμε την ενέργεια ή το να βοηθήσουμε σε κάποια πράγματα να μπορέσουν να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο έχουμε σαν σκοπό, είναι να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Αυτές τις οικογένειες 50-52 που ανέφερες, πώς τις έχετε επιλέξει? Τις έχουμε επιλέξει από... Ωραία ερώτηση αυτή. Τις έχουμε επιλέξει γιατί είναι ένα δύσκολο πράγμα. Όταν κάποιος καταδικαστεί, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, στην Ινδία, είναι δύσκολο και να τον προσεγγίσεις, αλλά και τα στοιχεία τα οποία θα έχεις να είναι τα ακριβή του. Γιατί υπάρχει και υπερηφάνεια. Και δει στο δικό μας το λαό είναι ευξημένη. Άρα, εμείς λοιπόν τι είχαμε? Είχαμε δύο στόχους. Ένα λοιπόν να πάρουμε από την κοινωνική μέρημνα των Δήμων, του Δήμου, του συγκεκριμένου του δικού μας, και μετά από το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για να διασταυρώσουμε τα στοιχεία. Και ήδη με επισκέψαμε σε αυτά τα σπίτια, και αφού βέβαια είχαν ειδοποιηθεί πιο μπροστά, αν θέλουν να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, δεν θέλουν να βοηθηθούν. Είναι η αξιοπρέπειά τους. Ακριβώς. Και το διαπίστωσα ο ίδιος ο κύριε Νικό. Και ο ίδιος προσωπικά πήγα και τα παιδιά του συνδυασμού, είδαμε ότι οι οικογένειες αυτές πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Υπήρξαν και οικογένειες οι οποίες βέβαια δεν αντιμετωπίζαν πρόβλημα, απλώς είχαν γραφτεί. Μάλιστα. Οπότε γίνεται ένα φιλτράρισμα προσεκτικό, ώστε η βοήθεια να πηγαίνει εκεί που χρειάζεται να δοθεί. Ακριβώς. Και βέβαια το ότι είστε εκεί, ακόμα και οι οικογένειες οι οποίες σε πρώτη φάση ή σε πρώτη αντίδραση
είπαν όχι, δεν θέλουμε βοήθεια, έχουν πάντα την ευκαιρία να σας πλησιάσουν πάλι. Βεβαίως. Γιατί και τα στοιχεία μας τα έχουμε, τους τα αφήσαμε. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε κύριε Συγκρινικό, δεν είναι μόνο η βοήθεια που θα δώσει έναν άνθρωπο. Βασικά δεν θέλει να του δίνεις ψάρια συνέχεια. Θέλει να το μάθεις να πιάνει και ψάρια. Μάλιστα. Άρα οι περισσότεροι, γι' αυτό θέλω να κάνω, να το υπογραμμίσω πάρα πολύ, είναι το θέμα να βρούμε δουλειά. Η ανεργία είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Γιατί οι οικογένειες που είδα εγώ ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις δουλειές τους, είχαν την αξιοπρέπειά τους, είχαν την περηφάνεια τους. Και ξαφνικά βρεθήκαν μέσα σε ένα κυκλώνα ένδυας, ένα κυκλώνα, ένα πρόβλημα τεράστιο, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν γρήγορα. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε εμείς όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, να μπορέσουμε αυτές να τις ελιάνουμε όλο αυτό τον πόνο που υπάρχει. Και βέβαια με το θέμα της δουλειάς. Γιατί η δουλειά είναι το σημαντικό. Οπότε το χτύπημα της ανεργίας είναι ένας από τους στόχους ύπαρξης μιας κινσέπ, και ειδικά αυτής που έχετε δημιουργήσει εσείς. Ακριβώς. Η ανεργία είναι το ιχμή του δωράτος. Μια κινσέπ έχει σκοπό να μειώσει όσο μπορεί τοπικά την ανεργία. Αλλά και σε επίπεδο της περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο πανελλαδικό. Αν είναι μια πολύ μεγάλη κινσέπ, έχουμε παραδείγματα βέβαια κινσέπ, οι οποίες στο εξωτερικό ειδικά. Εδώ οι στόχοι θα λέγαμε είναι δύο. Ο ένας είναι η μείωση της ανεργίας. Και το άλλο είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Αυτό το λεγόμενο αλληλεγγύη. Αυτό που κάνουμε τώρα και βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους. Αλληλεγγύη έρχεται μαζί με την ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς αλληλεγγύη ή η αλληλεγγύη χωρίς την ανάπτυξη έχουμε τα αποτελέσματα που οδηγηθήκαμε πριν από λίγα χρόνια. Και δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Επειδή το περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο ακόμη, στον τομέα αυτό της πάταξης της ανεργίας υπάρχουν κάποια μικρά αποτελέσματα ή μεγαλύτερα μέσα από τις δράσεις σας. Σίγουρα, γιατί είναι κάποια συνεργεία τα οποία ασχολούνται με εμάς, τα απασχολούμε δηλαδή, και προμηθευτές, γιατί η ενέργεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Άρα λοιπόν, μια ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου περνάει εκτός από τα συνεργεία, περνάει και από τους προμηθευτές. Άρα βοηθούμε την ανεργία όσο μπορούμε, αλλά και η συντήρηση των κτηρίων. Γιατί έχουμε κτηριακό απόθεμα το οποίο χρειάζεται συντήρηση. Άρα λοιπόν, η συντήρηση κτηρίου είναι μεγάλη μείωση της ανεργίας. Βέβαια, οι στόχοι μας είναι για το μέλλον, το οποίο θα τα πούμε σε λίγο για το μέλλον, αλλά το μέχρι σήμερα έργο μας πιστεύω ότι βοηθήσαμε την κοινωνία την τοπική και σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο της αλληλεγγύης. Αλλά πιο πολύ παρακινήσαμε, πιστεύω, σπήραμε το σπόρο, παρακινήσαμε ανθρώπους ώστε να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτό που λέμε κοινωνική και αλληλέγγυη, επαναλαμβάνω, οικονομία. Αυτό είναι το νόημα μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτό είναι και ένα μεγάλο πλεονέκτημα που βγήκε για το λαό μας μέσα από την κρίση, αρκεί να το αξιοποιήσουμε σωστά και να το διαφυλάξουμε. Η Κινσέπ είναι μία μορφή μετεξέλιξης των ΜΚΟ. Όχι, μην τα συγχαίουμε αυτά. Πολλοί κόσμοι το συγχαίει. Η ΜΚΟ έχει διαφοροποιήσεις αρκετές από την Κινσέπ. Η Κινσέπ είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, μπορεί να υποκαταστήσει σε κάποιο σημείο τις δημοτικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου ή του δεύτερου βαθμού, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία όσον αφορά, ας πούμε, την ανακύκλωση, όσον αφορά τον καθαρισμό, όσον αφορά το πράσινο. Δεν έχει σχέση με τη ΜΚΟ. Η ΜΚΟ είναι στοχευμένη για ένα θέμα και είναι ένα θέμα το οποίο εντάσσεται πιο πολύ σε αυτές τις λεγόμενες υπηρεσίες προς την κοινή ωφέλεια, προς τους πολίτες συγκεκριμένων πραγμάτων. Πολύ καλά. Ενώ η Κινσέπ αντιθέτως θα παράξει, θα διορίσει κόσμο. Θα δώσει δουλειά σε ανθρώπους, θα βοηθήσει το περιβάλλον, γιατί έχουμε, αγαπητέ Νίκο, το τρίπτυχο. Κόσμος, άνθρωπος δηλαδή, περιβάλλον, κτίριο. Μάλιστα. Θα σου καθίσω ένα απλό ερώτημα, αν μου επιτρέπεις. Να φανταστούμε ένα φοβερό περιβάλλον με φοβερά κτίρια χωρίς ανθρώπους. Πώς θα ήταν? Ένα φοβερό κτίριο σε ένα χάλια περιβάλλον με ανθρώπους μέσα. Μάλιστα. Δεν θα λειτουργούσε. Πολύ σωστά. Είναι τρία πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Κτίριο, περιβάλλον, άνθρωπος. Μπράβο. Η κοινωνία έρχεται να τα φτιάξει όλα αυτά. Γι' αυτό έχει, ας πούμε, την προστασία της βιοποικιλότητας ως δράσης, γιατί έρχεται σε συνεργασία με άλλες ΑΜΚΕ ή με άλλες ΚΙΝΣΕΠ. Όπως επίσης έχει την αειφορία του περιβάλλοντος. Είναι έννοιες οι οποίες ακούγονται συχνά, αλλά έχουν να κάνουν με πολλά πράγματα. Να περάσω σε κάτι άλλο, επειδή είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε. Μάλιστα, μας είχατε στείλει και μία πρόσκληση για να δείξουμε ότι όντως το έργο μίας Κινσέπ, όπως η δική σας, ασχολείται με το κοινωνικό σύνολο. Μπορούμε να δείξουμε λίγο την πρόσκληση που έγινε προς τους πολίτες της Νέας Ερυθρέας. Τι ήταν αυτή η εκδήλωση η οποία έγινε, τι οργανώσατε?
Εμείς, εκτός από το έργο μας αυτό που είπαμε προλίγου, έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών για φλέγοντα θέματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική. Ο Οκτώβριος, όπως ξέρετε, ήταν ο παγκοσμίως ο μήνας του μαστού. Εμείς, λοιπόν, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία ενημέρωση πρώτα του κοινού της Ερυθρέας, γιατί ο Δήμος μας είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή έχει την Κηφισιά, την Ερυθρέα και την Εγάλη, τρεις πρώην Δήμοι. Στην Ερυθρέα, λοιπόν, μια πετυχημένη εκδήλωση, η οποία είχαμε σοβαρούς ομιλητές, τον κύριο Λούμπια, γενικός χειρουργός, και την κυρία Κοντραφούρη, την Ελισάβετ, η οποία ήταν ψυχολόγος. Και σε συνεργασία με το Άγγιγμα Ζωής, που είναι μια πολύ καλή άμκε, η οποία στηρίζει τους καρκινοπαθείς με ένα διαιτές πολύ ωραίο έργο, το είδα εγώ προσωπικώς και με την πρόεδρό της, φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο θέλαμε κάποια στιγμή στους πολίτες να πούμε τα μέτρα προστασίας τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της ίασης, της πρόληψης και μετέπειτα της ίασης, είναι και της ψυχολογίας. Γιατί όταν έχουμε έναν ασθενή στο σπίτι, δηλαδή η ομιλία της κυρίας Κονταφούρη ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική στον κόσμο, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν οι άλλοι στον ασθενή και να μην τον αντιμετωπίζουν σαν κάτι να έχει, σαν να μην έχει τίποτα. Άρα αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν και γενικά το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως η βάση, η ψυχολογία του ασθενού σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, για να αντιστρέψει την κατάσταση. Έχουμε μερικά πλάνα από αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα. Και θα ήθελα να τα δούμε. Βέβαια. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Παρακαλώ.
εκδήλωση ήταν εκπληκτική και χαιρόμαστε για την επιτυχία που είχε. Και θα χαρούμε να δούμε από την πλευρά της ΚΙΝΣΕΠ, Νέα Οικολογική Αρχή, και άλλες τέτοιες κοινωνικές προσφορές. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων για αυτό που κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ως ΚΙΝΣΕΠ, πέστε μας δύο λόγια για τα μελλοντικά σας σχέδια. Όπως σας είπα, θα γίνει ενημέρωση για το θέμα του καρκίνου του μαστού και στην Κηφισιά θα λάβει χώρα και στην Εκάλη. Στο προσεχές, δηλαδή στο Νοέμβριο και μέχρι και το Δεκέμβριο, θα ενημερώσουμε και τους πολίτες της Κηφισιάς και της Εκάλης. Για το 18, αρχές 18, έχουμε στόχο την ενημέρωση πάλι των πολιτών για το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Η ενεργειακή φτώχεια είναι τα πολύ ενεργοβόρα κτίρια, τα οποία δημιουργούν στους ανθρώπους το πρόβλημα το μεγάλο της συντήρησής τους. Δηλαδή, αυξημένο πετρέλαιο, αυξημένο ρεύμα. Πολλές φορές καίνε τα air condition οι άνθρωποι γιατί έχουν απελευθερωθεί από το πετρέλαιο. Έχουμε λοιπόν τους τρόπους ώστε να τους γυρίσουμε σε άλλες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα μπορέσουν να τους απαλύνουν και να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Ξέρετε, κύριε Νίκο, δεν είναι μόνο η φτώχεια που αντιμετωπίζουμε. Είναι και τα κτίρια μας τα οποία έχουν τις λεγόμενες χαραμάδες, τις οποίες πρέπει να τις κλείσουμε. Και αν τα κτίρια είναι ενεργοβόρα, τότε ένας προϋπολογισμός οικογενειακός πέφτει έξω. Και πέφτει πολύ εύκολα έξω. Το έχουν παρατηρήσει οι συμπολίτες μας πολλές φορές. Όλοι έχουμε μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα κτίρια μας θέλουν ανανέωση που δεν υπήρχε η δυνατότητα τα τελευταία χρόνια. Το κτηριακό απόθεμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι, εγώ και σαν ενεργειακός ελεγκτής που είμαι και επόπτης, με λύπη μου βλέπω ότι το 80% των κτηρίων μας είναι πολύ ενεργοβόρα έως πάρα πολύ. Μάλιστα. Και αυτό άλλωστε το λέει και. Οπότε ένας από τους στόχους σας, τους μελλοντικούς, είναι να βοηθήσετε τη χώρα, τους πολίτες σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Έτσι. Να δραστηριοποιηθούν, γιατί υπάρχουν μέθοδοι, όπως και εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με το net metering, το λεγόμενο αυτός ο ψηφισμός του ρεύματος, που είναι να καταναλώνεις, να παράγεις όσο καταναλώνεις. Και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί έτσι λύνεις και το πρόβλημα της θέρμανσης. Δηλαδή, το σπίτι σου θα είναι και ενεργειακά αναβαθμισμένο, δεν θα πληρώνεις θέρμανση καθόλου και θα πληρώνεις και ηλεκτρικό ρεύμα. Στοχεύεται λοιπόν στην επίλυση ενός τέτοιου σοβαρού θέματος που αφορά την ενέργεια και ταυτόχρονα δημιουργείται θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Χτυπώντας την ανεργία. Και όχι μόνο. Στρεφόμαστε προς τις ΑΠΕ, γιατί είπαμε προλίγου, το κτίριο είναι και το περιβάλλον, είναι και ο άνθρωπος. Το περιβάλλον δεν μπορούμε να το αφήνουμε. Άρα λοιπόν το περιβάλλον εδώ έχει να κάνει ότι στρεφόμαστε στις ΑΠΕ και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το 2020 είναι τα λεγόμενα 20-20-20. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Οδηγία από το 2009, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το 2020, τα 300 άρια που είπαμε, σημαίνει ότι το 2020 πρέπει να έχουμε εξάρτηση από ΑΠΕ του ρεύματος που καταναλώνουμε 20%, που τώρα το έχουμε φτάσει αυτό το νούμερο, και το έχουμε φτάσει πολύ πιο μπροστά με φωτοβολταϊκά, με αιωλικό δυναμικό, με ανεμογεννήτριες κτλ. Και να έχουμε και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 20%, που σημαίνει ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε τα κτίρια μας. Και φυσικά να ανοίξουμε και θέσεις εργασίας. Γιατί έτσι μπορούμε άνετα, μειώνοντας λοιπόν όλη αυτή την ενέργεια, να την παράγουμε από τις ΑΠΕ, να σεβόμαστε το περιβάλλον. Ξέρετε κάτι, ότι η ΔΕΗ, τα λεγόμενα τα δικαιώματα ρήπων άνθρακα, πληρώνει πάρα πολλά, δεκάδες εκατομμύρια για τα δικαιώματα, γιατί ο λιγνίτης είναι βρώμικο. Αλλά όμως συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε. Προσπαθούμε να το μειώνουμε, τον έχουμε κατεβάσει στο 50, στο 45, ευελπιστούμε ακόμα πιο λίγο. Αγαπητέ Αλέξη, ήταν ιδιαίτερη χαρά μου που ήμασταν μαζί απόψε και ανταλλάξαμε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες απόψεις, γιατί η δράση της ΚΙΝΣΕΠ που έχετε ιδρύσει, Νέα Οικολογική Αρχή Κηφισιάς Ερυθρέας Εκάλης, πραγματικά αποδεικνύει και σε εμάς αλλά και στους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν ότι στην Ελλάδα γίνονται ωραία πράγματα. Ότι στην Ελλάδα κι όμως γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής.